Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρήτη σήμερα, 7 η ώρα, μέρος τρίτο. Θα κινηθούμε σε αυτοδιοικητική ατζέντα, θα μιλήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου, για τον προγραμματισμό, τι γίνεται με τα έργα, με τα ανοιχτά μέτωπα υποδομών. Θα μιλήσουμε βέβαια και γενικότερα αυτοδιοικητικά, έρχονται και εκλογές, είπαμε, μέρη το Σάββατο στην ΠΕΤ Κρήτης. Έχουν ανάψει και τα αίματα, έχουμε και εξελίξει επί του πιεστηρίου. Λοιπόν, και παρασκήνια. Και παρασκήνιο πολύ. Μια χαρά. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Σαμάκη, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Ηρακλείου. Θα συζητήσουμε φόλης ύλης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι της μόδας τώρα να το λέτε στη Δημοτική Παράταξη αυτό το χρονιά γέφυρα το 24. Γιατί το ακούμε διαρκώς, χρονιά γέφυρα για τα τέλη, χρονιά γέφυρα για τα έργα. Είναι μια χρονιά προσαρμογής, θα την έλεγα εγώ. Α, το αλλάζουμε τώρα. Αν δεν σας αρέσει γέφυρα. Είναι όμως μια πραγματικότητα ότι έχουμε μια νέα δημοτική αρχή η οποία καλείται να προσαρμοστεί στα δεδομένα που υπάρχουν. Και ξέρετε όλοι τις δυσκολίες που υπάρχουν στη συγκρότηση του προϋπολογισμού. Υπάρχουν θετικά βήματα που έχουν γίνει κατά το παρελθόν και τα συνεχίζουμε και εξελίσσουμε αυτά τα πράγματα. Και υπάρχουν και ζητήματα τα οποία πρέπει να τα πιάσουμε από την αρχή και άλλα που ενδεχομένως να τα βελτιώσουμε. Τεχνικό πρόγραμμα είναι έτοιμο, κύριε Σαμάκη, γιατί μαζί πάνε με τον προϋπολογισμό. Σωστά. Η χρονική σειρά των γεγονότων είναι ψηφίζονται τα τέλη, έρχεται το τεχνικό πρόγραμμα. Βέβαια. Και όταν έχουν ολοκληρωθεί τέλη τεχνικό πρόγραμμα, έρχεται συνολικά και ο προϋπολογισμός. Το τεχνικό πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η συγγραφή του, η σύνταξή του. Και ενδεχομένως την ερχόμενη, όχι την Δευτέρα που μας έρχεται, μεθεπόμενη Δευτέρα θα έρθει και προς ψήφιση, προς διαβούλευση. Θα πάει στη Δημοτική Επιτροπή για διαβούλευση και θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτιμούμε ότι μέσα Μάρτη θα έχουμε ολοκληρωμένο και ψηφισμένο τον προϋπολογισμό και από εκεί και πέρα θα γίνει ένας αγώνας δρόμου για την αποκεντρωμένη να πάρει την έγκριση και να ξεκινήσουμε ουσιαστικά να δουλεύουμε για το Ηρακλείο. Πώς πήγε η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, βρήκατε λίγο τον πελά σας, γιατί ξέρετε, στο τεχνικό πρόγραμμα τώρα έρχεται και ο ένας και ο άλλος αντιδήμαρχος υπηρεσίας, να μπει και αυτό, να μπει και το άλλο, τα ξέρετε. Κοιτάξτε, η κάθε υπηρεσία, ο Δήμος Ηρακλείου σαν σύνολο έχει τρομακτικές ανάγκες, έχει και πολλές δυνατότητες όμως. Υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία έχουν γίνει και συνεχίζονται με την υφιστάμενη Δημοτική Αρχή, από την προηγούμενη στην υφιστάμενη Δημοτική Αρχή. Θετικές εξελίξεις, θετικές συμβάσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Μένει να βρούμε χρηματοδοτήσεις, εργαλεία χρηματοδοτικά, αλλά και από ίδιους πόρους ή ενδεχομένως και να πάμε σε ένα δανεισμό, γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς ο δανεισμός στους Δήμους και στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά και δεν είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να μην το εξετάζουμε. Προφανώς και είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, προφανώς και το Ηράκλειο έχει τη χρηματοπιστωτική ικανότητα να λάβει ένα δάνειο, να φέρει το μέλλον μπροστά του ουσιαστικά, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σήμερα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πάντως η κεντρική κατεύθυνση, ο κεντρικός προσανατολισμός είναι να εκμεταλλευτούμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους και εθνικούς πόρους, ούτως ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες και να εκτελέσουμε το τεχνικό μας πρόγραμμα, χωρίς να επιβαρύνουμε άλλο τους ίδιους πόρους του Δήμου. Είναι ήδη επιβαρμένοι οι δημότες, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες. Αυτή τη στιγμή τρέχουν 2-3 παράλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, πέραν του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το νέο ΕΠΑ, όπως λέγεται, από το οποίο θα προσπαθήσουμε να πάρουμε χρηματοδοτήσεις μέσω της περιφέρειας ή και του Υπουργείου, το νέο ΕΣΠΑ, το νέο ΠΕΠ από την περιφέρεια Κρήτης, τα νέα τομεακά προγράμματα, το Τρίτσις, το οποίο οι πληροφορίες μας λένε ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί και το Τρίτσις 2 με διάφορες έτσι δράσεις που θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει. Ως εκ τούτου, ο βασικός μας προσανατολισμός είναι το τεχνικό μας πρόγραμμα να κουμπώσει με χρηματοδοτικά εργαλεία, να μπορέσουμε να εξελίξουμε σιγά σιγά όλες μας τις δράσεις, τις ενέργειες και τα έργα που έχουμε προγραμματίσει. Και ποια είναι αυτά, οι προτεραιότητες σας, δηλαδή ποιες είναι, από πού ξεκινάτε? Αρκετές προτεραιότητες. Με δεδομένο βέβαια ότι έχουμε σε εξέλιξη και αρκετά έργα. Σωστά, και από εκεί θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και μια μεγάλη κουβέντα για το δίκτυο της οδοποιίας αλλά και των αγροτικών δρόμων. Όλοι μας περπατάμε στο Ηράκλειο, όλοι μας κυκλοφορούμε στο Ηράκλειο. Αυτό είναι μια ερώτηση που το κάνουμε συχνά. Περπατάτε κι εσείς στο Ηράκλειο, έχετε δει τι γίνεται. Εγώ, κύριε Καριωτάκη, να ξέρετε ότι έχω το ποδήλατό μου και κυκλοφορώ στο Ηράκλειο και κυκλοφορώ και τη μέρα και το βράδυ και περπατάω με την οικογένειά μου και χρησιμοποιώ το ποδήλατό μου. Εσείς το έχετε ποδηλατόδρομο, θα φτιάξετε. Το Ηράκλειο δεν είναι μια πόλη η οποία είναι αμιγώς φιλική για ένα μεγάλο διευρυμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων, όμως προγραμματίζονται να γίνουν κάποιοι. Ένα μικρό δίκτυο που θα εξυπηρετεί
από το νότο προς το κέντρο, από την Ανατολή και από τη Δύση προς το κέντρο της πόλης. Ένα μικρό, όχι μεγάλο δίκτυο ποδηλατόδρομων, αλλά αυτό έτσι οι βασικοί οδικές αρτηρίες οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετήσουν είναι στον προγραμματισμό για να τις μελετήσουμε και να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πακέτο έργων που δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι μια προτεραιότητα, είναι μια ανάγκη και δυστυχώς είναι έργα τα οποία δεν χρηματοδοτούνται. Είναι συμβατικές υποχρεώσεις των Δήμων να τα εκτελέσουν το οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο όμως είναι ένα τεράστιο δίκτυο στο Ηράκλειο και δεν σας βάζω μέσα την αγροτική οδοπία. Άρα η εκτέλεση των συνεχιζόμενων συμβάσεων που έρχονται από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είναι μια ανάγκη και θα προσπαθήσουμε να τις εκτελέσουμε στο σύνολό τους. Αν όχι στο χρόνο που περιγράφονται συμβάσεις, δηλαδή μέσα στο 2024, θα γίνει μια επέκταση αυτών των συμβάσεων, το 25 και το 26, τμηματικά να αρχίζει να αποδίδεται ένα έργο προς τους δημότες. Και εδώ να πούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το μεγάλο έργο, το εμβληματικό έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Ηρακλείου, που προφανώς ήταν μια ανάγκη διαπιστωμένη και έπρεπε να συμβεί, αλλά έχει προκαλέσει αρκετές φθορές στο οδόστρωμα, μιας και η αποκατάσταση των οδών δεν μπορεί να επαναφέρει το οδόστρωμα στην πρώτερη του κατάσταση. Σίγουρα προκαλεί ζητήματα. Όσο καλή δουλειά και να κάνει κάποιος εργολάβος αποκατάστασης, πάντα οι τομές αυτές, είτε είναι της ΔΕΙΑ, είτε είναι της ΝΟΒΑ που έχει πάρει το δίκτυο των οπτικών ινών, είτε της ΔΕΗ, προκαλούν αρκετά προβλήματα και όχι μόνο προβλήματα αισθητικής, επειδή βλέπουμε δύο διαφορετικά χρώματα, έχει και προβλήματα πρόσφυσης, αλλά και οι τομές αυτές προκαλούν αυτές τις λακκούβες που συζητάμε συνεχώς. Τώρα μας δώστε μια πάσα. Ναι, όντως το ιδρυτικό δίκτυο αλλάζει σε μεγάλο βαθμό, ένα μεγάλο έργο. Το αρδευτικό δίκτυο θα αλλάξει, κύριε Σαμάκη, γιατί το έχετε πάρει, έχει φύγει από τη ΔΕΗ, γνωστό, είναι πλέον στη δική σας αρμοδιότητα. Μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή πάσα και σας ευχαριστώ. Εάν μιλούσαμε το προηγούμενο διάστημα, η Δημοτική Αρχή του Βασίλη του Λαμπρινού ανέβαλε ένα πολύ μεγάλο εμβληματικό έργο μπροστά της και αυτό ήταν η αντικατάσταση της ίδρυυσης. Ένα από τα μεγάλα εμβληματικά έργα που θέλουμε να βάλουμε μπροστά μας τώρα είναι και η πλήρης επέκταση και αποκατάσταση του δικτύου άρδρευσης των περιοχών της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου. Και επειδή είναι ένα μεγάλο εμβληματικό έργο, γιατί ερχόμαστε και το συζητάμε σήμερα. Βρίσκεται στην αρχή του το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Την χάνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αυγενάκης, να είναι πατριώτης μας από το Ηράκλειο. Προσπαθούμε να οριμάσουμε αυτά τα έργα. Μην ξεχνάτε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων που θα αποδώσει 30.000 κυβικά, επιπλέον κυβικά νερού άρδρευσης. Εκεί πάνω θα πατήσουμε και θα επενδύσουμε για την συνολική επέκταση των δικτύων ίδρυυσης με σύγχρονα μέσα, με έξυπνους υδρομετρητές άρδρευσης. Παράλληλα θα αυξήσουμε λίγο την ενεργειακή απόδοση των γεωτρήσεων, των αρδρευτικών γεωτρήσεων, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την άρδρευση και σε όρους κατανάλωσης. Ενδεικτικά θα σας πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου πληρώνει στη ΔΕΗ σε ετήσια βάση περισσότερες από 900.000 ευρώ για τις γεωτρήσεις άρδρευσης. Καταλαβαίνετε ότι είναι σπουδαίο να δούμε πώς. Αφού βγάζουμε νερό από τα 40 μέτρα, έτσι δεν είναι? Από τα 40 είναι, δεν υπάρχει γεωτρήση 40 μέτρα, είναι από τα 150 και πέρα. 40 είναι ένας ευσεβής πόθος που μακάρι να υπήρχε. Είναι σε ελάχιστες γεωτρήσεις το 40 που λέτε. Ο μέσος όρος άντλησης ξεπερνά τα 120 μέτρα, άρα αντιλαμβάνεστε τι ενέργεια απαιτείται για να μπορέσει να αρδρευτεί το δίκτυο. Όμως με την τριτοβάθμια επεξεργασία, επαναλαμβάνω, που υπογράφηκε το έργο 28-12, θεωρώ ότι καλύπτει μια μεγάλη ευρύτερη περιοχή του προφήτη Λία και όχι μόνο. Εάν έρθει τώρα και ενσωματωθεί εκεί, μελετηθεί, χρηματοδοτηθεί η επέκταση του δικτύου άρδρευσης, νομίζω ότι μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο εμβληματικό έργο παράλληλα με τις γεωτρήσεις που σας είπα, τις ενεργειακές τους αναβαθμίσεις. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει δώσει την κατεύθυνση και ο Αλέξο Καλοκαιρινός. Τον ενδιαφέρει η ενδοχώρα, τον ενδιαφέρει το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής. Αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του νερού και της πρόσβασης στις αγροτικές περιουσίες, που είναι τα δύο βασικά ζητήματα που ζητούν εξάλλου οι αγροτικές μας περιοχές και τα χωριά μας, και έχει δώσει μια προτεραιότητα σε αυτά. Άρα ξεκινάμε τις μελέτες να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, πιο όριμοι, όταν θα προκύψουν οι προσκλήσεις, αυτό το μέτρο που λέμε 4-3-1 του ΠΑΑ, το οποίο η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι εντός του έτους θα προκηρυχθεί μια πρόσκληση,
Και καλώς εχών των πραγμάτων θα είμαστε έτοιμοι και θα ενταχθούμε. Θα μπορούμε να μιλάμε πια για ένα νέο μεγάλο εμβληματικό έργο για την ενδοχώρα, για την άρδευση. Τα νερά, ξέρετε ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος τον εξετάζουμε από σήμερα. Είμαστε σε ενεργειακή κρίση, είμαστε σε περιβαλλοντική κρίση. Είναι πολύ σπουδαίο η διαχείριση των υδάτων στο σύνολό τους και την αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα και πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Σωστά. Σε κρίση είναι και τα νεύρα των οδηγών στους κόμβους. Βλέπω έχετε αλλαγές, έρχονται αλλαγές πάλι στους κόμβους. Κοιτάξτε αυτό τώρα, τι φέραμε. Φέραμε στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή ουσιαστικά τρεις εισηγήσεις, οι οποίες ήταν ομαδοποιημένοι κόμβοι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δείτε, η μία εισήγηση αφορούσε τρεις κόμβους, τους πολύπαθους κόμβους, του Τζάμπο, του Αγιάννη του Χωστού και της Παραλιακής. Της Παραλιακής λιγότερο βέβαια, αλλά οι άλλοι δύο είναι σημεία τα οποία έχουν ταλαιπωρηθεί χιλιάδες οδηγοί και ταλαιπωρούνται χιλιάδες οδηγοί. Εκεί στην 62 Μαρτύρων τώρα θα αλλάξει θέση ο κόμβος. Δεν θα είναι πια κυκλικός κόμβος. Μιλάμε για ένα νεφροειδή. Αν θέλετε μπορείτε και οι συνάδελφοι να μας δώσουν την εικόνα που μας έχετε δώσει για να καταλάβουμε κιόλας περίπου τι γίνεται. Σωστά, σωστά. Μας έχουν, έχετε δώσει τα σχεδία γράμματα για τους κόμβους αυτούς. Λοιπόν, είπατε εκεί θα αλλάξει, ο κόμβος θα φύγει, θα πάει παρακάτω. Να πάμε λίγο από τον Άι Γιάννη το Χωστό, που ουσιαστικά εκεί ο κόμβος θα γίνει όπως είναι σήμερα πρόχειρα τοποθετημένος για να μπορεί να εξυπηρετεί στην κυκλοφορία, θα οριστικοποιηθεί με μια παρέμβαση ανάπλασης εκεί που βρίσκεται ο κυκλικός κόμβος σήμερα. Και πριν από εκεί στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, μέχρι να φτάσει κάποιος στον κυκλικό κόμβο, θα γίνει μια παρέμβαση κυκλοφοριακή. Υπάρχει και ένας κοινόχρηστος χώρος εκεί, όπως θα δείτε και στις μακέτες αν τις. Αν μας τις δώσουν και καταφέρουν και τα δουν και οι τηλεθεατές, για να ρυθμίσουμε την κυκλοφορία. Εκεί θέλει και μια συνεργασία με την περιφέρεια, καθώς ο κόμβος που είναι μετά τη γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού είναι ευθύνη της περιφέρειας και θα πρέπει μαζί από κοινού να προχωρήσουμε. Εδώ είμαστε στο Τζάμπο. Εδώ είμαστε στην 62 Μαρτύρων. Ναι. Σωστά, εδώ είμαστε στο κόμβο του Τζάμπο. Οπότε αυτά τα πράσινα σημεία είναι που σωστά, θα γίνουν οι αλλαγές. Εκεί, γι' αυτό λέγεται και νεφροειδής κόμβος, δεν είναι δικός μου όρος, είναι όρος των μελετητών. Δεν είναι κάτι που εφήβρα ο ίδιος. Και αντιλαμβάνεστε όπως το βλέπετε και το λόγο γιατί λέγεται νεφροειδής. Υπάρχουν φανάρια, φεύγει ο κυκλικός κόμβος. Εξετάζεται αν παραπάνω στην 62 Μαρτύρων γίνει κάποιος κυκλικός, δεν φαίνεται τώρα στο σχεδιάγραμμα, αλλά το σχέδιο που έχει τεθεί προς διαβούλευση σήμερα είναι αυτό, με τις διαβάσεις πεζών, με τις οδεύσεις, με τα φανάρια, με την διαπλάτηση πεζοδρομίων και ουσιαστικά γίνεται μια κυκλοφοριακή ρύθμιση για να μπορέσει να αναπνεύσει λίγο η περιοχή. Ναι. Βλέπετε τις συμβολές των οδών. Όλοι γνωρίζουμε την περιοχή. Είναι πολύπαθη πραγματικά η περιοχή. Τώρα και ιδιαίτερα 2-3 στιγμές την ημέρα, το πρωί, το μεσημέρι. Ναι. Εδώ είναι στην παραλιακή. Εδώ προσωρινά έχουν τοποθετηθεί φανάρια. Εδώ τώρα σε ποιο ύψος είναι ακριβώς? Είναι. Συμβολή με τον Αχαιών είναι αμέσως μετά το Τάλος, όπως πηγαίνοντας προς Γάζη. Εκεί έχουν τοποθετηθεί προσωρινά φανάρια για να δούμε εκεί κάποια ζητήματα οδικής ασφάλειας για να μειώνει ταχύτητα η οδηγή. Ήταν μια προσωρινή λύση. Εκεί είναι ένα κυκλικός κόμβος. Εκεί χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις πριν τον κόμβο, ώστε να ενημερώνονται οι οδηγοί για τον κυκλικό και να μειώνουν ταχύτητα, όπως αντίστοιχα γίνεται και με τα φανάρια. Αλλά είναι πια μια οριστική λύση και εκεί που δείχνει να έχει αποτελέσματα σε αντίστοιχους κυκλικούς κόμβους. Εδώ θα να πω μόνο το εξής. Ακούμε συνεχώς για κυκλικούς κόμβους και πολλοί κόσμος σκέφτεται, μα παντού πρέπει να φυτέψουμε κυκλικούς κόμβους. Όχι. Κυκλικούς κόμβους βάζουμε μόνο εκεί που η συγκοινωνιακή μελέτη το επιτρέπει και η τέχνη και η επιστήμη, όπως λέμε, συνηγορεί προς αυτό. Για παράδειγμα, στις 18 Άγγλων η κυκλοφοριακή μελέτη αφαιρεί τον κυκλικό κόμβο. Ναι. Και έχει μια λογική αυτό, διότι ο κυκλικός κόμβος υπήρχε εκεί όταν 25 Αυγούστου ήταν δρόμος κυκλοφορίας. Τώρα δεν υπάρχει δύο κάθετες οδοί που υπήρχαν κατά το παρελθόν και εξυπηρετούσε τότε ο κυκλικός κόμβος. Σήμερα είναι κάθε υπερβολή εκεί, δεν εξυπηρετεί κάτι. Γι' αυτό και το αμέσως επόμενο διάστημα, μόλις οριστικοποιηθεί
και εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης η νέα κυκλοφοριακή μελέτη. Θα αφαιρεθεί ο κυκλικός κόμβος και θα γίνουν ήπιες παρεμβάσεις αρχικά μέχρι να γίνει το έργο στο σύνολο. Που έχουμε δει στο Ηράκλειο κυκλικούς κόμβους, αυτά τα roundabout, κύριε Σαμάκη, έχουν εξυπηρετήσει. Έχουν και προσαρμοστεί και ο κόσμος πλέον. Στην αρχή ίσως δεν ήξερε και πώς να κινηθεί έτσι. Καλά, κατά βάση θα πρέπει και να εκπαιδεύσουμε και τους οδηγούς. Καλά, το κομμάτι της εκπαίδευσης. Ποιος έχει προτεραιότητα, που είναι το δεξί, που είναι το αριστερά, ποιος μπήκε, ποιος βγήκε. Πολλές φορές και στους κόμβους εδώ στο Ηράκλειο, όχι μόνο εδώ στο Ηράκλειο, παντού, αλλάζουμε τον κόκ και δίνουμε προτεραιότητα σε αυτόν που κινείται κυκλικά με στον κόμβο ή άλλες φορές αυτόν που έχει είσοδο στον κόμβο. Ο κόκ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δίνει προτεραιότητα σε αυτόν που εισέρχεται στον κόμβο. Εμείς δίνουμε προτεραιότητα σε αυτόν που εισέρχεται στον κυκλικό ή και ανάποδα. Μη λέτε τίποτα γιατί δεν μας βλέπω καλά. Μου το πω η Σαμάκη στην τηλεόραση. Θα όχι, πει ο άλλος, λέω, μπορεί. Όχι. Κανονίστε. Νομίζω, είπα ότι ο κόκ δίνει προτεραιότητα. Αλλά. Και εμείς λειτουργούμε λίγο ανάποδα. Έχετε δίκιο, για να δεν είμαι σίγουρος για το ποιος έχει προτεραιότητα. Αυτό που ξέρω σίγουρα ότι με τα σήματα που προκύπτουν από τους υφιστάμενους κυκλικούς κόμβους στην παραλιακή, δίνουμε προτεραιότητα στην κυκλική κίνηση, μιας και έχει stop σε αυτόν που πριν να εισέλθει στον κυκλικό κόμβο ή ανάποδο τρίγωνο, όπως λέμε, παραχώρηση προτεραιότητας. Λοιπόν, είπαμε τώρα για τους τρεις αυτούς βασικούς κόμβους. Σωστά. Να πούμε λίγο πού διαφοροποιούνται αυτοί οι τρεις κόμβοι σε σχέση με τους άλλους δύο που ήταν η άλλη εισήγηση προς διαβούλευση. Αυτοί οι τρεις κόμβοι έχουν μια σχετική οριμότητα καλύτερη από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, οι περιβαλλοντικές τους μελέτες είναι ήδη προς έγκριση στην αποκεντρωμένη και περιμένουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να πάρουν οριστικές εγκρίσεις. Πρακτικά, αν δεν υπάρχουν σοβαρές σπουδαίες μεταβολές και αλλαγές που θα προκύψουν από τη διαβούλευση, στο επόμενο δίμηνο ή και τρίμηνο θα είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε ένα έργο έρημο, έτοιμο, μετατέθηκε δημοπράτησης, αν βρούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο να το προκηρύξουμε, αν δεν βρούμε να εξασφαλίσουμε ίδιους πόρους για να προχωρήσει αυτή η λύση που πραγματικά ανακουφίζει την κυκλοφορία της πόλης και στα τρία αυτά σημεία. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας πάντα, έτσι. Mm-hmm. Όλα αυτά γίνονται για το κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Οι δύο άλλοι κόμβοι που δεν είναι στο ίδιο, σε αντίστοιχο επίπεδο οριμότητας, αφορούν στην Παναγίτσα στο Μασταμπά. Ξέρετε τι γίνεται και εκεί. Συμβολή 5 οδών με τρομακτική αναρχία. Ουσιαστικά θέλουμε να μαζέψουμε και να τακτοποιήσουμε την πόλη. Mm-hmm. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό υπήρχε ένα σχεδιασμό στα τελευταία 4-5 χρόνια. Συνεχίζεται αυτός ο σχεδιασμός. Είναι προς σωστή κατεύθυνση. Και είπαμε ότι στην αυτοδιοίκηση χτίζεις, είναι ένα οικοδόμημα στο οποίο χτίζεις πάνω του. Δεν γκρεμίζεις τα πάντα. Οτιδήποτε είναι σωστό, λοιπόν, το κρατάμε. Και αυτό ήταν σε πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση και συνεχίζουμε, επεκτείνουμε, διαφοροποιούμε, τροποποιούμε σημειακά κάποια πράγματα, αλλά η οδική ασφάλεια σαν έννοια, σαν προσανατολισμό, σαν προτεραιότητα είναι κάτι που απασχολεί και τη νέα Δημοτική Αρχή και τον ίδιο τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό. Οι δύο, λοιπόν, κόμβοι για να συνεχίσω είναι ο ένας στην Παναγίστα στο Μασταμπά και το άλλο είναι στο Παπατήτου, εκεί κάτω από τη γέφυρα που πηγαίνει προς το νεκροταφείο, στη συμβολή της οδού Κρασαδάκη. Πάλι και εκεί 4-5 δρόμοι. Κάτω από τη γέφυρα εκεί. Σωστά, 4-5 δρόμοι. Συμβολή. Χρειάζεται μια παρέμβαση εκεί. Δεν έχουμε το επίπεδο ωριμότητας ακόμα, δεν έχουμε περιβαλλοντικές μελέτες. Είναι άλλη μελετική ομάδα που εξετάζει. Άρα εκεί δεν πάμε για το 24, πάμε σωστά, για μετά. Πάμε για μετά. Πάμε να πούμε μετά. Μια μικρή παρένθεση ότι σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου έθεσε και σε δημόσια διαβούλευση για 10 μέρες και άλλες παρεμβάσεις, διάφορες διασταυρώσεις οδών. Σωστά. Να μην τα πούμε, αλλά όποιος θέλει μπορεί να μπει στο σωστά, σωστά. Δήμου, να τα... Απλά μόνο να πούμε ότι ήταν η τρίτη εισήγηση αυτή προς δημόσια διαβούλευση. Ξανά στην οδική ασφάλεια. Ουσιαστικά μιλάμε για διαπλάτηση πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους. Ούτως ώστε να αποτρέψουμε την παράνομη στάθμευση που συμβαίνει στις γωνίες και δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και σε ατυχήματα που έχουν συμβεί και στους πεζούς και στους οδηγούς. Οπότε προτείνεται λίγο η διαπλάτηση κάποιων δρόμων, πεζοδρομίων και μικρές παρεμβάσεις. Φαντάζομαι ότι αυτό το κομμάτι της οδικής ασφάλειας δεν αφορά μόνο το κέντρο και τις γειτονιές τις γνώστες, αλλά και επειδή το Ηράκλειο είναι και μια πόλη που ανοίγεται, απλώνεται κάθε μέρα και πιο πολύ. Σωστά. Και έξω από το κέντρο, σωστά. Σωστά, σωστά. Το σύνολο του Δήμου. Κοιτάξτε όμως, ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι αυτός που σε οδηγεί και σου προσδιορίζει πού θα προτεραιοποιήσεις. Δηλαδή, η βασική μας κατεύθυνση είναι στην πόλη που έχουμε και αρμοδιότητα επί της ουσίας. Γιατί τα περισσότερα δίκτυα είναι περιφερειακά τα υπόλοιπα. Είναι παλιά νομαρχιακά, δηλαδή, αν εννοείται τη διασύνδεση με τα χωριά, είναι νομαρχιακοί δρόμοι. Περιφερειακοί δρόμοι είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.
Είμαστε σε μια συνεργασία με την περιφέρεια. Σας λέω, φανταστείτε στον Άγιο Άννη το Χωστό, είναι σε απόσταση 100 μέτρων, είναι αρμοδιότητα του Δήμου και της περιφέρειας. Άρα, εκ των πραγμάτων πρέπει να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι και ο Περιφερειάρχης με το να ορίσει χαρτοφυλάκιο οδικής ασφάλειας δίνει τη βαρύτητα που πρέπει για αυτές τις παρεμβάσεις. Ωραία, πάμε λίγο και στα κτηριακά, στα έργα. Λοιπόν, έχουμε, να το πούμε έτσι, επιτέλους φως για την ανέγερση του ενιαίου ειδικού γυμνασίου, Λυκείου. Για την μελέτη, για την, α, για την μελέτη. Λοιπόν, γιατί αυτό το ενεγείλιο είναι, ένα θέμα που πονάει, κύριε Σάμπα. Πάρα πολύ. Και μας πονάει και δεν μας τιμά. Σωστά. Δεν μας τιμά. Τώρα να λέμε αλήθειες μεταξύ μας και ξέρω ότι το λέτε. Η κατάσταση που υπάρχει στο ενεγείλ δεν τιμά κανέναν. Δεν διαφωνεί κανείς, όλοι έχουμε βρεθεί εκεί, όλοι ξέρουμε τις εγκαταστάσεις, όλοι ξέρουμε το πρόβλημα και γι' αυτό έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου τα τελευταία 3 χρόνια για να μπορέσουμε, φανταστείτε όμως ότι η μελέτη και η απαλωτριώση που χρειαζόταν πέραν των διαδικασιών, γιατί η χρηματοδότηση που υπάρχει από τον Αντώνη Στρίτσης είναι για την μελέτη και τις απαλωτριώσεις. Είναι ύψος 900.000. Mm-hmm. Δεν είναι μικρό ποσό. Mm-hmm. Δηλαδή, η μελέτη και η απαλωτρίωση δεν είναι ένα μικρό ποσό που μπορείς εύκολα να το βρεις. Ως εκ τούτου, κάναμε τις διαδικασίες, ολοκληρώθηκαν το κομμάτι των απαλωτριώσεων. Φέραμε εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Αυτό είναι ένα έργο που το βγάζει η ΚΤΥΠ. Mm. Πρέπει να είμαστε στο στάδιο που πρέπει να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με την ΚΤΥΠ, ούτως ώστε να προκηρύξει την μελέτη. Εξ όσων γνωρίζω, η ΚΤΥΠ έχει μια τεχνογνωσία και για την ανάθεση μελετών, αλλά και οι μελετές που συνεργάζεται είναι γνώστες ειδικών τέτοιων θεμάτων. Εκτιμώ ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά όταν λέω σύντομο χρονικό διάστημα, να θέλω να σας πω λίγο. Με όρους δημοσίου. Σωστά. Με όρους δημοσίου. Ναι. Δηλαδή, η εκτίμηση η δική μου είναι ότι το Μάρτιο ή Απρίλιο θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για να έχουμε ανάδοχο για τη μελέτη. Ανάδοχο μελετή θα έχουμε το Σεπτέμβρη, θα έχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση της μελέτης, άρα η προκήρυξη για την ανέγερση, που υπάρχει μια δέσμευση χρηματοδότηση από τον Αντώνη Στρίτσης και από το Υπουργείο, η προκήρυξη θα είναι στα μέσα και τα τέλη του 25. Άρα κτίριο θα δούμε το 26-27. Μάτι και κάτι τα ακόμα. Τα χρήματα κινδυνεύουμε να τα χάσουμε αυτά που έχουμε κρατήσει από το πρόγραμμα. Όχι, δεν έχουν, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπήρχε μια προτροπή να κινητοποιηθούμε και να επιταγχύνουμε λίγο τις διαδικασίες, ώστε να μην το αφήσουμε αυτό να σέρνεται. Προχωρήσαμε. Το φέραμε στη Δημοτική Επιτροπή, έκανε τις επαφές του Αλέξου Καλοκαιρινό στην Αθήνα και με τον κύριο Λιβάνη, ο οποίος είναι αυτός που χρηματοδοτεί το έργο. Προχωράμε κανονικά και τα χρονοδιαγράμματα είναι περίπου αυτά που σας είπα. Πάντα, όταν μιλάμε για δημόσια διοίκηση, στο ήδη μεγάλο χρονοδιάγραμμα που δίνουμε, θα βάζουμε και ένα 20%. Πάντα, ναι. Δηλαδή, αυτό είπατε είναι... τέλος 27. Τι είπατε, τέλος 26. Ναι, νομίζω ότι το κτίριο τελικά παραδομένο θα είναι στο 26 με 27. Ωραία, ναι. Βάλτε το 28. Και να είμαστε μέσα. Θα προλάβουμε τις επόμενες εποχές. Δυστυχώς, οι χρόνοι είναι δεδομένοι. Οι εγκρίσεις, οι διαγωνισμοί, οι μελέτες. Εδώ είχαμε και απαλωτριώσεις μέχρι να βρούμε τη χρηματοδότηση. Δεν είναι απλές διαδικασίες και ξέρετε. Για την ανέγερση έχουμε. Υπάρχει μία επί της αρχής δέσμευση. Σας λέω όμως ότι αν υπάρχει έτοιμη μελέτη, επειδή ακριβώς είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ιδιαίτερο θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί χρηματοδότηση είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από το Τρίτσις, είτε από την περιφέρεια Κρήτης, είτε από το Δήμο. Είναι κάτι το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μόλις έχουμε τη μελέτη. Όταν είναι έτοιμη στα συρτάρια μας, θεωρώ ότι θα χρηματοδοτηθεί από κάποιο εργαλείο σε κάθε περίπτωση. Ωραία. Κύριε Σαμάκη, έχουμε ακόμα 2 λεπτάκια κάπου εκεί. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε, αφού μιλάμε για κτίρια, για τα διατηρητήρια που είναι στο Δήμο Ηρακλείου, για τη φάμπρικα Νογιαννάκη, τα είπαμε και εμείς πριν, αλλά έχουμε το Μέγαρο Κοθρή, σωστά. Το πρώην ξενοδοχείο Μήνος που είχαμε προμηνών και νέα κατάρρευση και είναι πολύ ανησυχητική κατάσταση. Το τρανταλίδιο που θέλει να πάρει ο Δήμος. Τι γίνεται, έτσι να τα πούμε συνοπτικά, που βρισκόμαστε. Συνοπτικά, σας πω, δεν είναι μόνο. Είναι καταρχάς τα νεωρία τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Καλά, αυτά πιστεύουμε ότι μέχρι να γεράσουμε θα τα βλέπουμε κλειστά. Λοιπόν, θεωρώ. Είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ανήκουν στον Όλη, καθώς δεν έχουμε πάρει ακόμα τη χερσαία ζώνη, αλλά σε κάθε περίπτωση τα παρακολουθούμε. Η κυρία Μενδώνη θα έρθει. Πότε θα έρθει, έχετε κάποια εικόνα? Ακριβή ημερομηνία όχι, αλλά μας έχει πει ότι θα έρθει και θα έχει μια συνάντηση με τον Δήμαρχο μέσα στο Μάρτι. Εκεί θα τεθούν τα ζητήματα, όλα αυτά που θα συζητήσουμε τώρα, αλλά και των νεωρίων. Εξ όσων γνωρίζω, έχει αναθέσει το Υπουργείο
πολιτισμού στο Πολυτεχνείο Χανίων να κάνει τις μελέτες και των νεωρίων Χανίων και των νεωρίων Ηρακλείου. Ναι. Και οι πληροφορίες μου είναι ότι είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Δηλαδή, ενδεχομένως να είμαστε στο σημείο των τευχών δημοπράτησης σήμερα που μιλάμε. Μάλιστα. Με κάθε επιφύλαξη, σας το λέω αυτό, θα μας τα πει η κυρία Μενδώνη. Αλλά οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ξέρετε, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, ρε παιδί μου, τα νεόρια. Τα βλέπουμε κι εμείς τόσα χρόνια εκεί και είναι κάτι που μας στεναχωρεί, είναι κάτι που μας πληγώνει. Είναι στην είσοδο της πόλης, από εκεί ξεκινούν την πορεία τους προς την πόλη οι περισσότεροι επισκέπτες. Είναι η βασική τουριστική πολιτιστική διαδρομή. Και μετά, άμα ανέβουν όμως την 25η, βλέπουν το πρώην ξενοδοχείο Μήνος που είναι ένα φάνταμα. Πάμε λίγο πολύ σύντομα το Μήνος. Το Μήνος εκεί έχει κατατεθεί η μελέτη στο ΚΑΣ. Εκεί υπάρχουν αρκετές παρατηρήσεις. Περιμένουμε να μας σταλεί. Να μας σταλούν οι παρατηρήσεις, μάλλον θα πάμε σε εξκαφές για να μπορέσει να αξιοποιηθεί το κτίριο Μήνος. Οι εξκαφές, όπως καταλαβαίνετε από την αρχαιολογία, είναι αν η δημοτική χρόνη είναι σε τέρμενα, αντιλαμβάνεστε η χρόνη της αρχαιολογίας είναι απροσδιόριστη. Ναι. Αυτό που θα μας υποχρεώσει η αρχαιολογία να κάνουμε είναι να αναστηλώσουμε το κτίριο, να υποστηλώσουμε το κτίριο, ώστε να μην πέσει, να μπορούν με ασφάλεια οι αρχαιολόγοι να δουλέψουν. Άρα πρακτικά το τι θα γίνει και πότε θα γίνει για το κτίριο Μήνος σχετίζεται με την απάντηση του ΚΑΣ και αν τελικά καταλήξει σε ανασκαφή ή εκεί εξκαφή που χρειάζεται να κάνουν οι αρχαιολόγοι, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το απαντήσουμε σε καμία των περιπτώσεων. Για το Μέγαρο Κοθρή, δημοτική πινακοθήκη. Δημοτική πινακοθήκη. Είμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία. Έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή ενδεχομένως να έχουμε και οριστικό ανάδοχο. Άρα ξεκινάει η μελέτη του Μεγάρου Κοθρή. Το να ξεκινάει μια μελέτη σε ένα κτίριο που σχετίζεται η αρχαιολογία δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει το χρόνο, στο συμβατικό του χρόνο. Διότι μελέτες πηγαίνουν έρχονται, υπάρχουν εγκρίσεις, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Μήνος, δηλαδή δεν θα είναι αντίστοιχης δυσκολίας σε σχέση με την αρχαιολογία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάλι, αν εμείς θα βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 18 μήνες. Και βλέπετε. Και σχετίζεται με το πώς αυτό θα πάει με την αρχαιολογία. Τρανταλίδιο σημαντικό, η φάμπρικα Νογιαννάκη. Περιμένουμε απάντηση για το Τρανταλίδιο. Από το Ίδρυμα. Από το Ίδρυμα, ναι. Η φάμπρικα, έχουμε ανάδοχο πια για τη μελέτη. Ναι, προχωράει. Όλα αυτά τα έργα που μιλάμε είναι εντός της περιοχής ΒΑΑ, τα οποία τα περισσότερα από αυτά χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, από τη νέα προγραμματική περίοδο. Έχουμε και χρηματοδοτήσεις, δηλαδή θα ήταν πολύ κρίσιμο και χρήσιμο να υπάρξει μια καλή συνεργασία με την αρχαιολογία και οι χρόνοι να τους πυκνώσουμε λιγάκι, να τους συμπτύξουμε. Τώρα που έχουμε τα λεφτά, γιατί ακριβώς. Δεν μας βλέπουμε αυτό. Τώρα έχουμε διασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και δεν έχουμε τις οριστικές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τα έργα. Κύριε Σαμάκη, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με τα άλλα κτίρια που είναι ιδιοκτησίας ιδιωτών. Είναι όμως σήματα κατά τεθέν της πόλης και είναι σε φάση διάλυσης αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι γίνεται. Αυτό πέραν του να ενημερώσεις, να κάνεις μια όχληση, αν δεν ανταποκρίνεται, να το στείλεις στον εισαγγελέα, δεν έχει άλλη και δυνατότητα. Και μας χαλάνε την εικόνα. Πώς να το κάνουμε συμφωνώ, τώρα. Και κινδυνεύουμε. Συμφωνώ. Λόγους ασφαλείας και μας χαλάνε την αισθητική, θέλω να πω, της πόλης, όχι τη δική μας, προς Θεού. Κοιτάξτε, ο Δήμος είναι θέμα της πολεοδομίας βέβαια και δεν μπορώ να σας πω με ασφάλεια, αλλά οι αρμοδιότητες του Δήμου οριοθετούνται και εκεί, διότι μιλάμε για ιδιωτική περιουσία. Κάνεις μια όχληση, ενδεχομένως ένα πρόστιμο, αν δεν συμμορφωθεί, πηγαίνει στον εισαγγελέα και αυτή είναι η διαδικασία. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει διαφορετικά. Όμως σε κάθε περίπτωση θα το συζητήσετε με την Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας. Να μην μπαίνω στα. Έρχεται και η ώρα. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Όχι, όχι, μην ευχαριστήσεις. Μισό. Για την ΠΕΔ. Είπαμε. Να πούμε. Πριν από λίγο διαβάσαμε ένα δημοσίευμα ότι υπάρχει έτσι μια αναστάτωση. Όχι στη δική σας παράταξη. Στην αντιπολίτευση, σχετικά με το ποιον θα στηρίξουν, που θα πάνε, που θα είναι υποψήφιοι κτλ. Υπάρχει μια διάσταση απόψεων, ακούγεται, μεταξύ του κ. Καραμαλάκη και της κυρία Ανδρεάκη. Έχετε να κάνετε ένα σχόλιο σχετικά? Δεν ξέρω. Νομίζω διάβασα τη δήλωση του κ. Καραμαλάκη ότι θα είναι στο πλευρό του Ζαχαρέντο Ξαστάκη. Και εδώ να πω ότι μιλάμε για δύο πολύ άξιους
αντιπάλους αυτή τη στιγμή, εντός εισαγωγικών αντιπάλους, μιας και τα ζητήματα της Κρήτης και της αυτοδιοίκησης είναι κοινά, και τον Ζαχαρέντο Ξαστάκη και τον Γιώργο τον Μαρινάκη. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επιλογή που έγινε από τον Δήμαρχο, από τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, σε μια λογική συγκριτισμού, να μην μπούμε σε μια λογική διχασμού, σε μια λογική να διχάσουμε την Κρήτη, το οποίο κατά την άποψή μου δεν υπήρχε λόγος διχασμού, αλλά εν πάση περιπτώσει η παράταξη μας έκανε μια επιλογή να σταθεί στο πλευρό του Γιώργου του Μαρινάκη, ενός έμπειρου αυτοδιοικητικού. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Ζαχαρέντο τον Ξαστάκη, εξίσου έμπειρος προοδευτικός αυτοδιοικητικός, γείτονάς μας σε Όμορο Δήμο. Ο κύριος Καραμαλάκης έκανε αυτό στην επιλογή του με τον κύριο Ξαστάκη. Τώρα εσωτερικά στην παράταξη του κύριου Καραμαλάκη, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι. Είναι θέμα που θα πρέπει να το διαχειριστούν οι ίδιοι εμείς. Πάντως, αν πραγματικά συμβαίνει αυτό, αλλού επικεφαλής και αλλού. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν μου φαίνεται ακραίο. Εδώ είμαστε. Για να το δούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.